Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, εσύ. Πρώτο μας έργο, η δική μας πόλη, όπου κατασκευάσαμε κινητή από βάθρα για το λιμάνι της πόλης μας, αυτόματο ημάντα αποσκευών για το αεροδρόμιο της πόλης, μηχανικό φάρο με ηλιακό πάνελ, τη ρόδα του Λούνα Πάρκ να περιστρέφεται με ηλιακή ενέργεια και αυτόματο καμπαναριών για την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Στην περίπτωση της ομάδας ρομποτικής, ο ρόλος του καθηγητή είναι διαφορετικός. Δεν μεταφέρω εγώ τη γνώση με αυτούς. Είμαι μέλος της ομάδας και μαθαίνουμε μαζί. Μαθαίνω και εγώ μαζί με τα παιδιά. Έτσι ξεκινήσαμε από την Τετάρτη Δημοτικού και συνεχίζουμε μέχρι τώρα. Και είναι και για μένα ενδιαφέρον, γιατί και εμένα μου αρέσουν τα καινούργια πράγματα και μαθαίνω κι εγώ και τα παιδιά. Με τις ζωντάνες και με το κέφι τους. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το project μας, που είναι μια ενεργειακά αυτόνομη παιδική χαρά. Στο κέντρο της παιδικής χαράς έχουμε τοποθετήσει μια μεγάλη μπαταρία, η οποία μόλις σκοτεινιάσει το πάρκο θα φωτογραφεί τις LED λάμπες της παιδικής χαράς, έτσι ώστε να είναι φωτεινή. Η μπαταρία αυτή φορτίζεται από τις μικρότερες μπαταρίες που έχουμε τοποθετήσει στους υδροστρόβιλους και τα πλακάκια. Με βάση μετρήσεις που κάναμε πατώντας το πλακάκι, αποδείχθηκε ότι το ρεύμα που μας δίνει είναι 3 βολτ και 64 mA, όπως και η ενέργεια που μας δίνει είναι 0,4 W. Αν το πολλαπλασιάσουμε με το πλήθος πλακακίων που θα πατηθούν ταυτόχρονα, έχουμε πολλαπλάσια ενέργεια. Ο καθένας, έχετε όλοι δουλέψει πάνω σε αυτά, όλοι μαζί, ή κάποιος έχει αυτό που έχει κάνει μόνος του? Κάθε ομάδα έχει δουλέψει σε ένα συγκεκριμένο project. Ας πούμε το ένα, αν χαλάσει ένα μάξι, αυτό, αν χαλάσει ένα μάξι, μπορεί να το πάρει στο δικό του συνεργείο και να το φτιάξει. Γεια σας, είμαστε η ομάδα Ρομποσαΐνια και με την ομάδα μας σχεδιάσαμε για την πόλη μας ένα υπόγειο πάρκινγκ για να λύσουμε το πρόβλημα της στάθμευσης. Η αίσθηση που έχουν τα παιδιά από τις ανάγκες της πόλης, από τις ανάγκες της δικές του, των δικών τους ανθρώπων και από το τι γίνεται στην κοινωνία και πώς οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια, είναι συγκλονιστική. Ωραία. Παιδιά, εξαιρετικές ιδέες. Όπως είπα και πριν, πρέπει να τις βάλετε αυτές για να τις δουν πάρα πολλά παιδιά. Αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων που έχουμε τόσο δημιουργικούς νέους ανθρώπους εδώ στη Τράκη, παιδιά. Έχουμε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.